έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, για να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα και μικρά ζητήματα της επικαιρότητας. Κύριε Δελή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαρδούνη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από ένα θέμα που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Από αυτή την τραγική εικόνα που έδειξε το συνέδριο που δεν έγινε στη Ρόδο. Και θέλω έτσι, επειδή εγώ πιστεύω ότι όσο και να διαφωνεί κάποιος με το ΚΚΕ, ποτέ οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δεν θα έκαναν αυτά για τα οποία τους κατηγορούν. Θέλω να σας ρωτήσω να μας πείτε τη δική σας άποψη. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και αν τελικά η ΓΕΣΕΕ όπως είναι σήμερα δικαιούται να εκπροσωπεί τους Έλληνες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, όχι από το αν δικαιούται ή όχι. Νομίζω ότι δεν εκπροσωπεί πλέον εδώ και αρκετά χρόνια η ΓΕΣΕΕ, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ στους εργαζόμενους, απουσιάζει πια από τους αγώνες, προσυπέγραψε με το δικό της τρόπο τα μνημόνια, δεν βρήκε λέξη να πει, κύριε Μπαρδούνια, για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικούς μήνες. Αλλά ήθελα λιγάκι να αναφερθώ σε αυτό που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες σχετικά με το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και που παρουσιάζεται περίπου ως μια διαφορά ορισμένων παρατάξεων, ορισμένων συνδικαλιστών που τσακώνονται, ρε παιδί μου, και παίζουν μέχρι και ξύλο για τις καρέκλες. Δεν πρόκειται περί αυτού, κύριε Μπαρδούνια. Αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εξελίξεις όλη την τελευταία περίοδο είναι ένα βασικό ζήτημα για όλους τους εργαζόμενους, είναι ζήτημα υπαρξιακό, αν θέλετε, για τα συνδικάτα, για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή για το ότι αν έχουν το δικαίωμα οι εργοδότες να συμμετέχουν στα συνδικάτα των εργαζομένων, στα συνδικάτα των, των εργατών. Εμείς λέμε πως δεν έχουν. Το έχει και ο Ζωσπάστη σήμερα αυτό το θέμα. Βέβαια, εμείς λέμε πως δεν έχουν. Ναι. Εμείς λέμε πως δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν, διότι εάν οι εργοδότες μπουν στα συνδικάτα των εργαζομένων, καταλαβαίνετε. Σωστό. Ότι κύριε Δελή, ο προσανατολισμός τους δεν καταλείπεται. Τους κατηγορείτε. Το ότι λοιπόν, να εξηγήσω μισό λεπτό, το ότι λοιπόν και με αυτό το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το οποίο δεν έγινε και το οποίο, αν θέλετε, αναβάθμιζε τη συμμετοχή των εργοδοτών σε πάρα πολλά συνδικάτα και στα πρωτοβάθμια και σε ομοσπονδίες, και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες και ένα ολόκληρο εξώδικο, μια εξώδικη επιστολή του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου που το υπογράφουν δεκάδες συνδικαλιστές και ομοσπονδίες, που αποδεικνύει με διευθύνσεις και με ονόματα τη συμμετοχή συγκεκριμένων εργοδοτών, αυτό νομίζουμε ότι είναι μια κόκκινη γραμμή, είναι μια την οποία δεν έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι, πολύ περισσότερο οι ταξικοί συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστές που συμμετέχουν μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ και φυσικά η πολιτική πρωτοπορία του εργατικού κινήματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, δεν θα είχε δικαίωμα να το αγνοήσει και να το αφήσει να εξελιχθεί. Γι' αυτό λοιπόν και είχαμε την παρέμβαση, τη συγκεκριμένη παρέμβαση του οργανωμένου ταξικού κινήματος, και γι' αυτό, αν θέλετε, κύριε Μπαρδούνια, είχαμε τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων. Το κατήγγειλε και η ΕΣΕΑ. Νομίζω ότι ήταν λάθος που αποκλείστηκαν οι δημοσιογράφοι. Γιατί αυτό ήταν απόφαση της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ. Μιλάω γενικώς για αυτή την απόφαση. Μα φυσικά και ήταν λάθος. Εμείς θέλαμε οι δημοσιογράφοι να είναι εκεί να παρακολουθούν όπως ήταν και στην Καλάμάτα, για να μην βγαίνουν. Να μην βγαίνουν να λένε όλα αυτά τα. Πείτε μου κάτι. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Σταύρο από την Νίκαια. Ρωτάει το εξής. Γιατί θα έπρεπε η ΓΕΣΕΕ να επιλέξει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στη Ρόδο? Δεν μπορούσε να βρει ένα κτίριο όπως όλα τα άλλα? Νομίζω, κύριε Μπαρδούνια, ότι είναι πολύ εύλογη η ερώτηση του ακροατή μας. Καταρχήν να σας πω εδώ ότι προτάθηκε από το ΠΑΜΕ, προτάθηκε ως χώρο συνεδρίου το εργατικό κέντρο του Πειραιά, εκεί, σε εσάς, όπου έχει και μία αίθουσα τεράστια, πολύ μεγάλη, με πολύ πολύ λιγότερα έξοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές, η ηγετική ομάδα δηλαδή της ΓΕΣΕΕ,
αυτή που είναι γύρω από τον κύριο Παναγόπουλο, επιλέγει πότε την Καλαμάτα, πότε τη Ρόδο, παλιότερα την Αλεξανδρούπολη. Μου θυμίζει διακοπές, το τροπνό μετά το φίλι. Και διακοπές και μακριά βεβαίως από, την, από εκεί που χτυπά, από, την, από εκεί που είναι η πλειοψηφία, αν θέλετε, της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Είναι ένα συνδυασμός και των δύο και μακριά τώρα, από τους εργαζόμενους. Τώρα κύριε Δέλη, τι θα γίνει από εδώ και μπρος, γιατί για σένα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει διορισμός από τη δικαιοσύνη διοίκησης. Δεν ξέρουμε το τι θα επακολουθήσει. Πάντως, σε πρώτη φάση αποτράπηκε η δυνατότητα, όπως σας είπα, των εργοδοτών να συμμετέχουν απευθείας οι ίδιοι με τη φυσική του συμμετοχή στα συνδικάτα. Είχαμε, εν πάση περιπτώσει, και φαινόμενα εκλογής αντιπροσώπων. Είχαμε απίθανα πράγματα, κυρία Μπαρδούνια. Δηλαδή, είχαμε περιοχές της χώρας μας και πόλεις μικρές, όπου εμφανίζονται ψηφίσαντες πολύ περισσότεροι και από τους κατοίκους και τους εργαζόμενους αυτής της περιοχής. Αυτό που θα γίνει πιθανά τις επόμενες μέρες θα είναι ένας διορισμός, μιας προσωρινής διοίκησης από το πρωτοδικείο, για τον οποίο διορισμό βεβαίως εμείς αφιστούμε την προσοχή ότι ούτε μέσω αυτού του διορισμού θα πρέπει να έχουμε την συμμετοχή εργοδοτών στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Είναι η κόκκινη γραμμή για τους εργάτες, για κάθε άνθρωπο καλόπιστο θα έλεγα, ο οποίος θέλει να υπάρχει ένα υγιές συνδικαλιστικό κίνημα. Τώρα, κύριε Δέλη, να πάμε και στα άλλα θέματα. Χθες στη Βουλή, στη συζήτηση για το πόθεν έσχες, προς μεγάλη έκπληξη κάποιων, εγώ νομίζω όμως δεν ήταν έκπληξη για όσους ασχολούνται με το ρεπορτάζ, Νέα Δημοκρατία καταψήφισε την υποχρέωση άρσης τραπεζικού απορρίτου. Αυτό πώς θα το σχολιάζατε? Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι χωρίς σχόλιο. Αυτό θα το πρέπει να το εξηγήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με θετική ψήφο βεβαίως. Και θα πρέπει να αίρεται το απόρριτο βεβαίως, όλα στο φως, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Άλλωστε οι βουλευτές και τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος κινούνται μέσα στο λαό και όλοι γνωρίζουν την κατάσταση και την οικονομική τους κατάσταση. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, κατά τα άλλα, έχουμε κηρύγματα περί διαφάνειας και περί ηθικής στην πολιτική. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πολύ σύντομα, ίσως μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται, να έχουμε και την ιστορία της Νοβάρτης. Δηλαδή να γίνουν οι πρώτες κλήσεις, ναι. Αναφέρονται τα ονόματα δύο πρώην υπουργών εν ενεργεία βουλευτών διαφορετικών κομμάτων σήμερα. Ναι, είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Θα πολλώσει το κλίμα αυτό όμως, φαντάζομαι. Γεγονότα, νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό γίνεται. Εν ώψη των εκλογών θα επιδιωχθεί να ανέβει το θερμόμετρο της έντασης ανάμεσα στους δύο μνηστήρες της κυβερνητικής διαχείρισης, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και τη Νέα Δημοκρατία. Όμως νομίζουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να θολώσει τα κριτήρια των ανθρώπων, των λαϊκών στρωμάτων, που πρέπει να δουν ότι παρά το ότι τσακώνονται, παρά το ότι σηκώνουν πολύ μεγάλο κουρνιαχτό στους καυγάδες μεταξύ τους, αυτά τα δύο κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, στην πραγματικότητα έχουν μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση, έχουν μια σύμπλευση στρατηγική, θα έλεγα ότι στα μεγάλα, στα κομβικά ζητήματα που ορίζουν το πλαίσιο της πολιτικής και των επιμέρους πολιτικών, τόσο στην εξωτερική όσο στην εσωτερική, έχουν κοινή γραμμή, και αυτό ακριβώς αποδείχτηκε με την ψήφιση και από τους δύο και άλλο βεβαίως του τρίτου μνημονίου πριν από μερικά χρόνια. Κύριε Δέλη, δεν ξέρω αν προλάβατε να παρακολουθήσετε, να διαβάζετε σήμερα για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στην ΑΕΒΟ, την Ελιστάη. Εγώ κράτησα ένα σημείο που είπε και νομίζω λίγα πράγματα, ότι πολιτικοποιεί, αλλά, ναι, και πολλώνει το κλίμα, ότι αντάλλαξε, λέει, τη συμφωνία, ναι, των προσπών με τις συντάξεις. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, αλλά, ναι, δεν αποδεικνύεται, φαντάζομαι. Δεν θα έπρεπε να μπορεί κάποιος να τα αποδείξει αν συνέβη κάτι τέτοιο? Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός. Εσείς τι εκτιμάτε σε αυτό, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Εμείς γνωρίζουμε ότι πέρα από τις διαπραγματεύσεις που υφίστανται έτσι κι αλλιώς, και υφίστανταν και παλιότερα ανάμεσα στις κυβερνήσεις και την Τρόικα ή τους θεσμούς, υπήρχε και μια συνεργασία και ένας καταμερισμός μεταξύ τους για το πώς θα εμφανιστούν ορισμένα πράγματα. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι και για
και το ζήτημα των συντάξεων δεν νομίζω ότι έγινε κάποια πολύ μεγάλη, κάποια τρομερή παραχώρηση στους εργαζόμενους. Δεν ενεργοποιήθηκε το κόψιμο των συντάξεων, λες και ήταν φυσικό ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν θα πρέπει δηλαδή να πούν οι εργαζόμενοι και ευχαριστώ για αυτήν την εξέλιξη. Ήταν κάτι που το δικαιούνται, θα έλεγα ότι θα έπρεπε οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να διεκδικήσουν και όλες τις απώλειες που είχαν στις συντάξεις τους τα προηγούμενα χρόνια, να μην μείνουν μονάχα σε αυτό. Αλλά το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών νομίζω ότι υπακούει σε ευρύτερους σχεδιασμούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, σχεδιασμούς τους οποίους συμμετέχει με πολύ μεγάλη διάθεση και η ελληνική αστική τάξη και η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδιασμοί που λένε, δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα δύο, αλλά σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία η οποία προσπαθεί να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη σημαντική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, με κινδύνους για τους λαούς και της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Αν ισχύει αυτό που λέτε, εξηγήστε μου λοιπόν τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία στρέφεται κατά τον κράτο των Αμερικανών και των συμφερόντων των ισχυρών της αστικής τάξης στη χώρα. Μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς? Όχι. Έτσι είναι ακριβώς, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύει ένα σωρό ζητήματα γύρω από τη συμφωνία, αλλά από σιωπά και δεν βγάζει κουβέντα, δεν λέει κιχ πραγματικά για την ουσία της συμφωνίας, που είναι η είσοδος της γειτονικής χώρας, η είσοδος της Βόρειας Μακεδονίας πια στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν, αν θέλετε, και το ερώτημα στο δημοψήφισμα το Σεπτέμβρη στην γειτονική χώρα. Γι' αυτό, με συγχωρείτε κύριε Μπαρδούνια, δεν θα ακούσετε την παραμικρή κουβέντα από την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, με τον τρόπο της αποδέχεται την εξέλιξη αυτή, λέει ότι η συμφωνία παρήγαγε ένομα αποτελέσματα, και όντως έτσι είναι, και θα προσπαθήσουν από εδώ και πέρα να τη διαπραγματευτούν καλύτερα για την είσοδο αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα δηλαδή της παρουσίας, της ενδυνάμωσης της παρουσίας του ΝΑΤΟ στα πλαίσια της αντιπαλότητάς του με την Ρωσία καταρχήν και με την Κίνα κατά δεύτερο λόγο, δεν το αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία και δεν το αναδεικνύει. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. 26 του μήνα έχουμε ευρωεκλογές. Ναι, παρουσίασε σε λιγότερο από δύο μήνες το ΚΚΕ, το ψηφοδέλτιο του. Θα έλεγα αρκετά ενδιαφέρον ψηφοδέλτιο με σημαντικές προσωπικότητες. Νομίζω πως ναι. Πείτε μου όμως, σε μια ακραία πόλωση, γιατί φαίνεται εκεί θα οδηγηθούμε μέχρι την 26η Μαΐου, πώς θα μπορέσετε να αναδείξετε τη δική σας οπτική για τις ευρωεκλογές και την ουσία των ανθρώπων που ζητούν την ψήφο του κόσμου? Ξέρετε κάτι κύριε Μπαρδούνια, νομίζω ότι ειδικά στις ευρωεκλογές είναι το πιο προνομιακό ίσως πολιτικό πεδίο σε ό,τι αφορά τις εκλογές, βέβαια για το κόμμα μας, για το ΚΚΕ. Γιατί δεν χρειάζεται να σκεφτεί πάρα πολύ ο λαός με ποια έννοια το λέω αυτό. Να θυμηθεί απλά τι του λέγανε όλοι οι άλλοι τις προηγούμενες δεκαετίες, οι παλαιότεροι τα θυμούνται πάρα πολύ καλά, για το πώς θα γινόταν, πώς θα άλλαζε η ζωή μας προς το καλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι λέγανε ότι θα τρώμε και με χρυσά κουτάλια. Πριν από λίγα χρόνια μιλούσαν για τη σύγκληση, δεν είναι πολλά τα χρόνια, για τη σύγκληση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων εργαζομένων με τους υπολείπους λαούς της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έχει γίνει μια προσπάθεια μέχρι την κρίση, είχαμε προσεγγίσει αρκετά. Οι εξελίξεις όμως, όλες οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας τα διαψεύδουν με τον πλέον παταγώδη τρόπο όλα αυτά, και τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται για τον ελληνικό λαό ένας εφιάλτης. Είναι αυτοί που κάνουν αρχή την επίθεση στο εισόδημα, στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στα εργασιακά δικαιώματα. Κάτι βεβαίως που ισχύει και για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Με αυτήν την έννοια θα έλεγα ότι είναι ένα προνομιακό πεδίο οι ευρωεκλογές για το Κομμουνιστικό Κόμμα, και θα πρέπει μαζικά οι εργαζόμενοι και ο λαός να εκτιμήσουν αυτές του τις προσπάθειες και τον αγώνα που δίνει, και το ότι αποκάλυψε βεβαίως το χαρακτήρα, και αποκαλύπτει το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιλαϊκό χαρακτήρα. Και Δελή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.